Λοιπόν, πάμε να δούμε τον γιατρό μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κομπόγιοργας, νευροχειρουργός, στη μελέτη δυναμικών εγκεφαλονοτιαίου υγρού στο Υγεία και τον ευχαριστούμε πολύ. Γιατρέ, καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, οι όγκοι του εγκεφάλου αποτελούν, κυρίες και κύριοι, μια πραγματικά πρόκληση για την επιστήμη και μια απόδειξη για την ύπαρξη αλλά και την ανάγκη της τέχνης, όπως μας γράφουν εδώ, στην νευροχειρουργική. Τι σχέση τώρα μπορεί να έχει, γιατρέ μου, η τέχνη με την νευροχειρουργική? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Η τέχνη, αν θέλουμε να την προσεγγίσουμε και να την ορίσουμε, είναι μια διαδικασία στην οποία παράγουμε αισθητικά ωραία προϊόντα και λειτουργικά. Παραδείγματος χάρη, η αρχιτεκτονική μας βοηθάει να έχουμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, γλυπτική, να έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυπτό που να μας ανακουφίζει και να μας δημιουργεί μια ευεξία αισθητική. Η νευροχειρουργική είναι και αυτή, εκτός από επιστήμη, και μια τέχνη, μόνο που το υλικό δεν είναι όπως την γλυπτική, η πέτρα, ο πυλός, το ξύλο, αλλά είναι ο ιστός. Και ο ιστός είναι το δέρμα, είναι το οστό, είναι ο εγκέφαλος, είναι τα νεύρα, είναι τα αγγεία, είναι ο όγκος. Και με αυτόν τον ιστό έχει να ασχοληθεί και να συνδιαλλαγεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, δηλαδή είμαστε μια επικοινωνία με τον ιστό όταν χειρουργούμε για να αφαιρέσουμε τον όγκο του εγκεφάλου από έναν ασθενή με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση. Αυτό που λέμε λεπτές χειρουργικές κινήσεις, γι' αυτό είναι τέχνη λοιπόν. Ακριβώς. Γιατί είναι πάρα πολύ... Yeah. Κρίσιμη αυτή η επέμβαση. Ναι, διότι εμπεριέχει εκτός από την επιστήμη, γνωρίζω την ανατομία, γνωρίζω την παθολογία ή άλλα πράγματα. Έχω μία τεχνική την οποία ακολουθώ, αλλά πρέπει να έχω και μία δυναμική σχέση εγώ με τον ιστό. Εγώ δηλαδή με το υλικό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που είναι κριτική σημασία για να συνδιαλλαγώ και να μπορέσω να το χειρουργήσω. Αυτή τώρα η επέμβαση που μας αναφέρετε, η νευροχειρουργική, είναι εφαρμόσιμη, σε διάφορα είδη όγκων εγκεφάλου, αν είναι μόνο σε κακοήθεις, είναι και σε καλοήθεις όγκους. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο, να δούμε και σε ποιους απευθύνεται? Βεβαίως. Και πώς θεραπεύονται οι ασθενείς. Αυτό είναι ελέγχεται. Βεβαίως. Οι όγκοι εγκεφάλου ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους καλοήθεις και τους κακοήθεις. Η διαφορά τους είναι ότι οι μεν καλοήθεις, αν τους αφαιρέσεις ολοκληρωτικά, η πιθανότητά τους να υποτροπιάσουν είναι πολύ μικρή. Γιατί μπορεί να αφήσει και μερικά κύτταρα πίσω, παραδείγματος χάρη. Ενώ οι κακοήθεις όγκοι, αυτά που λέμε ο καρκίνος, έχουν την ιδιότητα να υποτροπιάζουν. Οπότε εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα για να προστατεύσουμε αυτή την υποτροπή και να την καθυστερήσουμε. Εδώ έρχεται η νευροχειρουργική να βοηθήσει με ποιο τρόπο? Έρχεται να βοηθήσει με τη δυνατότητα στο να αφαιρέσουμε τον όγκο ώστε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενούς στους καλοήθεις όγκους και από την άλλη μεριά να αφαιρέσουμε τους όγκους και να μειώσουμε την ποσότητά τους για να μπορέσουν οι επόμενοι συνάδελφοι, οι ακτινοθεραπευτές, οι ογκολόγοι για να βοηθήσουν τον ασθενή να θεραπευθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Όλες οι περιπτώσεις ασθενών με όγκο στον εγκέφαλο χωρούν επέμβασης? Και πρέπει να γίνεται επέμβαση σε όλους? Πρακτικά μπορούμε να χειρουργήσουμε σχεδόν όλους τους ανθρώπους. Γιατί μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η επιστήμη αλλά και η τεχνολογία. Το κριτήριο που θα πούμε ότι αυτός ο ασθενής πρέπει να χειρουργηθεί υπόκειται σε κάποιους επιστημονικούς κανόνες. Σε συνεργασία βέβαια με τον ασθενή, με τους θεράποντες και με την ίδια την οικογένεια. Όμως στη συντριπτική πλειοψηφία σχεδόν όλοι οι όγκοι μπορούν να χειρουργηθούν και χρειάζεται να χειρουργηθούν για δύο λόγους. Πρώτον, για να ταυτοποιηθεί ο όγκος, να δούμε ότι είναι αυτός ο συγκεκριμένος όγκος με αυτά τα χαρακτηριστικά για να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα της επόμενης θεραπείας. Σωστό. Επίσης, όταν αφαιρούμε έναν όγκο, μειώνουμε την ποσότητά του. Mm-hmm. Άρα έχουμε λιγότερα κύτταρα, λιγότερο όγκο να αντιμετωπίσουμε στο δεύτερο στάδιο. Και τρίτον, ανακουφίζουμε τον εγκέφαλο από την πίεση που έχει, από την πίεση από τον όγκο. Μεγάλο Γιατί θέμα. Έχει σημασία αυτό? Διότι ο εγκέφαλος βρίσκεται στο κρανίο, που το κρανίο είναι ανένδοτο, δεν μεγαλώνει. Οπότε αν έχεις έναν όγκο που μεγαλώνει μέσα στο κρανίο, αυτό μέσα στον εγκέφαλο... Αυτό που περιγράφεται όμως που δημιουργεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία στους ασθενείς και αναρωτιούνται πόσο ασφαλής είναι αυτή η επέμβαση. Είναι πολύ ασφαλής. Είναι πολύ ασφαλής γιατί έχουμε δύο μεγάλα όπλα. Ένα, έχουμε την επιστήμη που γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον εγκέφαλο και με την χειρουργική αντιμετώπιση του. Και τη δεύτερη είναι η τεχνολογία. Έχουμε τεράστια πρόοδο στην νευροανεσιολογία. Έχουμε τεράστια πρόοδο στην φροντίδα στην ασθενή στη μονάδα. Έχουμε τεράστια πρόοδο στην τεχνολογία.
Έχουμε ειδικά εργαλεία φτιαγμένα από ειδικά μέταλλα. Έχουμε εργαλεία από τιτάνιο. Έχουμε νηστέρια από διαμάντι. Έχουμε το μικροσκόπιο, το οποίο μας δημιουργεί μια μεγάλη ακρίβεια στο να βλέπουμε πού πάμε. Πάντως, γιατρέ μου, και με το εμβόλιο του κορονοϊού, και με αυτό θέλω να κλείσω με μια παρατήρηση, ότι λένε οι επιστήμονες και οι συνάδελφοί σας ότι θα έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα, θα δούμε, στην θεραπεία του καρκίνου τα επόμενα χρόνια με το mRNA. Εκεί απευθυντική αναφέρομαι εγώ, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Είναι τεράστια η διαδρομή και η πρόοδος στη θεραπεία του καρκίνου τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι the future is bright, δηλαδή το μέλλον θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Και την επιστήμη αλλά και τους ασθενείς μας. Κύριε Κομπόγιωργα, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νευροχειρουργός στη μελέτη δυναμικών εγκεφαλονοτιαίου υγρού στο Υγεία, τον ευχαριστούμε πολύ, αλλά έχουμε...